Ναι, και ο Τσαβούσογλου στις επαφές του επιχειρήσε να διαχωρίσει τα ευρωτουρκικά από τις ελληνοτουρκικές διαφορές για να ξεφύγει από τη στενοπό των κυρώσεων. Εξαφάνισε λοιπόν από το τραπέζι των επαφών του με τους Ευρωπαίους, τους αξιωματούχους, ό,τι κάνει σε βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου. Κατηγόρησε μάλιστα την Ελλάδα την προκαλεί και φυσικά απειλεί τώρα με κάζους μπέλη και κάνει γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Από την άλλη, Νίκη, οι Ευρωπαίοι φαίνεται να τον ακούν, κάτι που δεν αρέσει και πολύ στην Αθήνα. Η έκθεση, ωστόσο, των ευρωπαϊκών τραπεζών στο τουρκικό σύστημα, αλλά κυρίως στο προσφυγικό, τη ροή των οποίων ελέγχει ο Ερντογάν, και τώρα οι Βρυξέλλες το ξέρουν πολύ καλά αυτό, κάνουν τους Ευρωπαίους να τείνουν δίκο άοτα στην Τουρκία και να ξεχνούν ενίοτε την αλληλεγγύη τους. Ακόμα, Νίκη, και αν μιλούν ότι, και λένε ότι κρατάνε μικρό καλάθι σε αυτά που κάνει η Τουρκία, ακόμα και αν είναι δηλαδή επιφυλακτική. Και απόδειξη γι' αυτό, ο Τσαβούσογλου, οι δηλώσεις του, έφυγε και θα έπρεπε να είναι αρνάκι και τελικά εμφανίστηκε πάλι ως λύκος.